Brownies με σοκολάτα γάλακτος. Από πού ξεκίνησε αυτό το request, φίλε Μίτσο? Από τα παιδιά. Στα παιδιά αρέσει περισσότερο η σοκολάτα γάλακτος. Οπότε αυτά τα brownies είναι ασυναγώνιστα. Γι' αυτό το λόγο δεν θα βάλω μέσα ούτε καρύδια, ούτε ξηρούς καρπούς, ούτε περίεργα υλικά. Θα είναι πάρα πολύ απλή η συνταγή, με γεμάτη γεύση από σοκολάτα γάλακτος, που δεν θα μπορέσει να αντισταθεί κανείς. Και είναι μια συνταγή που φτιάχνεται στο άψε σβήστε. Είστε έτοιμοι? Πάμε να δούμε τελικά και να το φτιάξουμε. Για τα brownies με σοκολάτα γάλακτος θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος, 250 γραμμάρια βούτυρο συν έξτρα για το ταψί, 4 μεσαία αυγά, 250 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 1 πρέζα αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 20 γραμμάρια κακάο συν έξτρα για το ταψί. Για το σερβίρισμα, λιωμένη κουβερτούρα γάλακτος και καβουρδισμένα αμύγδαλα φιλέ. Λοιπόν, έχω ένα Ben Marie εδώ. Τι είναι το Ben Marie, φίλε Διονυσάκο? Νερό. Μπράβο, ένα κατσαρολάκι με λίγο νεράκι από μέσα που βράζει και θέλουμε να λιώσουμε την σοκολάτα μας μαζί με το βούτυρο. Άμα δεν θέλουμε να το κάνουμε στο Ben Marie, πάντα υπάρχει λύση στα μικροκύματα, αλλά ξέρω ότι δεν θα σας αρέσει, οπότε σήμερα θα το... γιατί κάποιος κόσμος δεν του αρέσει να χρησιμοποιώ μικροκύματα. Δηλαδή μου στέλνει μηνύματα και μου λέει, Άκη, δεν θέλουμε να μαγειρεύεις τα μικροκύματα και εσύ έτσι. Είναι λίγο... Δεν θα το παίξω ειδικό, δεν θέλω να πω ότι είναι σωστό και λάθος. Αλλά μερικές φορές να ξέρεις ότι τα μικροκύματα είναι και πιο υγιεινά από άλλους τρόπους μαγειρέματος. Δηλαδή, άμα είναι να καίω το φαγητό μου στο τηγάνι και να μην ξέρω να το μαγειρεύω, μερικές φορές το να μου λιώσουν σωστά τη σοκολάτα τα μικροκύματα είναι και σωστότερο. Οπότε, το πρώτο βήμα είναι να λιώσουμε τη σοκολάτα μαζί με το βουτυράκι. Τώρα, όση ώρα λιώνει το βούτυρο μαζί με τη σοκολάτα μου, θα πάρει λίγη ώρα. Πάμε να ανακατέψουμε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη. Λατρεύω τα brownies, γιατί είναι μια συνταγή που δεν χρειάζεται mixer by default. Για να πετύχουν τα brownies, πρέπει να μην αφρατέψουμε καθόλου το μείγμα μας. Πρέπει ουσιαστικά να μας τυχώσει το μείγμα. Οπότε, γι' αυτό το λόγο μου αρέσουν οι συνταγές των brownies, γιατί δεν χρειάζεται mixer. Σε μόλις ένα μπολ γίνεται η συνταγή και πάντα μα πάντα είναι δελεαστικότατο. Δηλαδή, στα brownies δεν μπορείς να αποτύχεις. Ναι, γιατί ένα κέικ άμα δεν φουσκώσει, όλοι θα πούν πώς απέτυχες. Ενώ ένα brownie άμα δεν φουσκώσει, θα βγει πιο καλό από το κανονικό. Δηλαδή, αυτό θέλουμε, να μην φουσκώσει. Ουσιαστικά θέλουμε το brownie να αποτύχει για να βγει σωστό. Κατάλαβες, φίλε Διονύση? Λοιπόν, έχω πάρει 4 βουλάκια, τα έχω βάλει σε ένα μπολ και θα ρίξω μέσα την καστανή ζάχαρη. Άμα δεν θέλετε να βάλετε καστανή, μπορείτε να βάλετε και ζάχαρη κανονική, κρυσταλλική, τη λευκή. Δουλεύει και εκείνη μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τι? Άχνη ζάχαρη, όχι σε αυτή τη συνταγή, δεν βάζουμε. Μία πρέζα αλάτι και λίγη βανίλια. Τώρα, θα πάρω το σύρμα και θα ανακατέψω τα υλικά. Θα ανακατέψω για να αφρατέψω ή θα ανακατέψω για να ανακατέψω? Για να ανακατέψω. Το ήξερε και ο Μίτσος, δεν τον άφησες να μιλήσει. Δεν σου έδωσα τον λόγο. Σηκώστε και δύο χέρι, πρέπει να πω ποιος θα μιλήσει. Είμαι ο δάσκαλος εδώ πέρα. Αν είναι δυνατόν. Πάμε πάλι. Να ξαναρωτήσω. Λοιπόν, ανακατεύω. Για πόση ώρα ανακατεύω, φίλε Διονύση? Κοίταξε. Δεν θέλω η ζάχαρη μου να φαίνεται κομματάκια, θέλω να διαλυθεί. Απλά το κάνω όχι με βιαστικές κινήσεις για να φαρτέψει το μείγμα. Σιγά σιγά ανακατεύω, να δώσω λίγο χρόνο να μαλακώσει η ζάχαρη, να ψιλολιώσει και ουσιαστικά το μείγμα μου να γίνει ενίο. Πόση ώρα θα μου πάρει? 2 λεπτάκια. 1 λεπτάκι, όχι παραπάνω. Τώρα, όση ώρα εδώ πέρα ανακατεύω το μείγμα μου, θα περιμένω να λιώσει και η σοκολάτα μου μαζί με το βούτυρο και μετά απλά θα τα ενώσω, θα ρίξω και τα λευράκι και το κακάο και μπαίνει μέσα στο φούρνο. Λέγεται ότι τα πρώτα brownies φτιάχτηκαν από τους σεφ στο ξενοδοχείο Palmer του Σικάγο το 1893. Εκείνη τη χρονιά πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο η Διεθνής Έκθεση Κολούμπια, που πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό της επετείου των 400 ετών από την άφιξη του Χριστόφορου Κολόμβου στην Αμερική. Τότε, η επικεφαλής του γυναικείου περιπτέρου της έκθεσης, Bertha Honor Palmer, ζήτησε από τους σεφ του ξενοδοχείου της να δημιουργήσουν μια συνταγή που θα εκτελείται στο φούρνο για να τη συμπεριλάβουν στα lunch boxes που θα διατίθεται για τις επισκέπτριες της έκθεσης, οι οποίες θα φορούσαν επίσημα ρούχα και λευκά γάντια. Πιο συγκεκριμένα, ήθελε κάτι μικρό, αλλά πολύ νόστιμο, που θα μπορούσε να φαγωθεί χωρίς πιρούνι. Κάπως έτσι, δημιουργήθηκε το πρώτο brownie με καρύδια και γλάσο βερίκοκου σαν επικάλυψη. Η σοκολατίτσα μας έχει λιώσει. Αχ, τι ωραίο πράγμα που μυρίζει η σοκολάτα, ε! Όταν μυρίζει η σοκολάτα, νομίζω όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν στην άκρη. Η μυρωδιά της σοκολάτας είναι εθιστική και αυτή μαζί με το βούτυρο είναι ακόμα πιο εθιστική. Τώρα,
πάει αυτό στην άκρη, δεν το χρειάζομαι άλλο. Και έτσι όπως είναι, αδειάζω τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο το λιωμένο μέσα στα αυγά μου. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Είναι ο κλασικός τρόπος που κάνουμε brownies, που κάνουμε μουελέ, που κάνουμε lava cake. Γενικά όλα αυτά γίνονται ακριβώς, όλες αυτές οι παρασκευές γίνονται περίπου με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, αυτό πάει πίσω. Και ρίχνω ένα μικρό ανακάτεμα. Οχ! Τώρα είναι ένα σημείο έτσι λίγο οριακό, γιατί θες λίγο να δοκιμάσεις, αλλά έχει ομά αυγά μέσα και λες να δοκιμάσω, να μην δοκιμάσω, να δοκιμάσω, να μην δοκιμάσω. Τελικά η απάντηση ποια είναι, Διονύση? Θα δοκιμάσεις. Θα δοκιμάζαμε. Η αλήθεια είναι. Μικρή όταν ήσταν, τρώγατε κρόκους με ζάχαρη. Ναι, βλέπεις τώρα. Κορυφαίο, δεν υπάρχει. Καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Εμένα μου άρεσε επίσης με τα αυγά. Τα κάναμε εντελώς με λάτα στο χωριό και έριχνε τσουμάκια γιαγιά μέσα μαζί με λάδι και αλάτι και το τρώγα έτσι κατευθείαν. Πω πω, καταπληκτικό κι αυτό. Όχι, ολόκληρα τα αυγά αυτό. Τι? Άλλο, η ζάχαρη με τον κρόκο είναι άλλο, το ψωμάκι είναι άλλο. Α, είναι άλλη συνταγή η μία και άλλη συνταγή η άλλη. Λοιπόν, τώρα προσθέτω μέσα το αλεύρι μου μαζί με το κακάο, αλλά αφού πρώτα το κοσκινήσω. Γιατί το κοσκινίζω, φίλε Διονύση? Λοιπόν, ρίχνω και το κακάο μου. Όχι, είναι πολύ σημαντικό να κοσκινήσουμε, γιατί κοίτα εδώ. Βλέπεις το κακάο μου που έχει μέσα μικρά κομματάκια σαν βραχάκια, ναι? Θα μας βοηθήσει το ανακάτεμα μετά. Βέβαια, γιατί αυτά δεν θα σπάσουν ποτέ, θα μείνουν ολόκληρα κομμάτια μέσα. Και εμείς το κακάο μας θέλουμε να πάει παντού, να έχει γεύση, σοκολατένια όλο το μπράουνι. Λοιπόν, ανακατεύω εδώ πέρα. Σπάω εδώ πέρα το κακάο μου. Και πάμε για το τελευταίο ανακάτεμα. Τα έχω ρίξει νομίζω όλα. Αλάτι βάλαμε, βανίλια βάλαμε, όλα τα έχουμε βάλει. Δεν έχω ξεχάσει κάτι. Οπότε ανακατεύω εδώ γρήγορα γρήγορα. Πολύ εύκολα με μία σπατουλίτσα. Τώρα θα μου πείτε, α, γιατί δεν το κάνεις με το σύρμα. Και με το σύρμα γίνεται. Και με σπάτουλα γίνεται. Εμένα πάντα με τη σπάτουλα μου βγάζει συνταγή ότι δεν ανακατεύεται πάρα πολύ. Όσο λιγότερο ανακατεύουμε σε γλυκές συνταγές το αλεύρι, τόσο καλύτερη θα βγει η συνταγή. Γιατί το αλεύρι δουλεύει και γίνεται κέικ. Δεν θέλω να γίνει κέικ. Θέλω να έχει μια μαστιχωτή υφή. Οπότε, άμα παρά ανακατέψω σε αυτό το σημείο, θα έχω μια αίσθηση ότι φτιάχνω ψωμί αντί για κέικ. Λοιπόν, το μείγμα μου είναι έτοιμο. Είναι δελαστικό. Φαίνεται σαν. Καταλάβατε. Δεν ξέρω, έχετε δει ποτέ την ταινία Ματίλντα? Μπράβο. Στη Ματίλντα δεν είχε ένα κέικ σοκολάτας, το θυμάστε, με το παιδάκι που το έβαζε να το τρώει η διευθύντρια? Εκείνο το κέικ με τη σοκολάτα νομίζω ότι είναι το πιο δελαστικό κέικ που έχω δώσει στη ζωή μου και με έχει στοιχειώσει. Από τότε που ήμουν μικρός ήθελα να πάρω ένα κομμάτι μέσα από τη τηλεόραση και να το φάω. Οπότε όποτε βλέπω αυτό το μείγμα, έτσι, το σοκολατένιο, όταν φτιάχνω brownies ή μουελέ και οτιδήποτε, μου θυμίζει αυτό το κέικ και με τρέχουν τα σάγια. Δηλαδή είναι πραγματικά κάτι που έχει συνδεθεί με παιδικές μου μνήμες. Λοιπόν, 25x32 το ταψάκι μας, έχουμε βούτυρο κακαώσει. Και έχουμε βάλει και μία λαδόκολα για να φροντίσουμε να μπορούμε να ξεφορμάρουμε εύκολα μετά τον μπράουνί μας. Οπότε έτσι όπως είναι μεταφέρω όλο το μείγμα. Και η ερώτηση επόμενη είναι η εξής. Αυτό το μπολ πάει στο νεροχύτη ή πάει εδώ? Εδώ. Έλα αγόρι μου, πάρ' το, ξέρω τι θέλεις. Καλά, αυτό βρήκε. Ευχαριστώ, Άκη μου. Αγόρι μου. Λοιπόν. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς, ψηλά η σχάρα και θα ψήσουμε 25 με 30 λεπτάκια. Στα 25 λεπτάκια καλύτερα να το βγάλετε, να το αφήσετε στην άκρη να κρυώσει, θα είναι πιο τσούι. Στα 30 θα είναι πιο σφιχτό. Εσείς παίρνετε και εσείς αποφασίζετε τι θέλετε να κάνετε. Εγώ στα 25 θα το βγάλω, εντάξει, αλλά θα αφήσω να κρυώσω καλά, εντάξει. Μόλις κρυώσει καλά, θα κόψουμε και θα σερβίρουμε. Η ερώτησή μου είναι εξής, απλή. Θέλετε να βάλω παγωτό? Ναι. Όχι, λέω, μπελέσεις, ναι, λες εσύ. Όχι, θα πάμε το δικό. Για πες. Όχι, λέει ο Μίτσος. Άρα, δημοκρατία έχουμε εδώ πέρα. Αποφασίζει η δημοκρατία. 2-1, παγωτό δεν βάζουμε. Έχω σοκολάτα λιωμένη, να βάλω? Ναι. 2 πάλι δημοκρατία νικάει, δεν με νοιάζει η άποψή σου, Διόνυση, ναι. Μπορούμε και φιλέ αμύγδαλο. Θες να βάλουμε και αμύγδαλο φιλέ? Είπαμε ότι δεν θα βάλουμε ξηρούς καρπούς, αλλά άμα τους βάλω από πάνω θεωρούνται προαιρετικοί, οπότε θα τους βάλω. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, γυρνάμε πίσω, αφήνουμε να κρυώσει καλά το μπράουνι και σερβίρουμε με λιωμένη κουβερτούρα γάλακτος και μπόλικο, μπόλικο, μπόλικο αμύγδαλο φιλέ καβουρτισμένο. Πώς σας φαίνεται? Τέλειο. Θα σας δώσω από ένα κομμάτι.
Ποιο ρύζι χρησιμοποιούμε για συνταγές όπως ριζότο, ριζόγαλο, γεμιστά κτλ. Λοιπόν, υπάρχει ένας βασικός κανόνας για συνταγές που θέλουμε να πάρουμε έτσι πιο χυλωμένο αποτέλεσμα, όπως είναι το ριζότο και το ριζόγαλο, βάζουμε κοντόκοκα ρύζια, το γλασέ ή ρύζι για ριζότο. Για συνταγές που θέλουμε να βγει πιο σπυρωτό το ρύζι μας, χρησιμοποιούμε μακρύκοκα ρύζια, όπως είναι το μπασμάτι, το νιχάκι και όλα τα υπόλοιπα. Και το μπράουνι μας είναι έτοιμο. Πάμε να το κόψουμε. Στα πώς θα το κόψω εδώ, Μπελέση? Άκου, η φιλοσοφία του μπράουνι είναι ότι είναι γεμάτο γλυκό, γεμάτο σε γεύση. Οπότε μην το παρακάνετε με τις μερίδες, γιατί βλέπω κάποιες φορές που βγάζουν ένα μπράουνι και είναι τόσο μεγάλο σε... Ναι, είναι καθαρή σοκολάτα ρε παιδιά, πρέπει να βγάζουμε, κάνουμε ένα τέτοιο γλυκό και βάζουμε αρκετή σοκολάτα για να βγάλουμε περισσότερες μερίδες, δηλαδή δεν πρέπει να το παρακάνουμε. Θεωρώ ότι η μερίδα για μπράουνι και να είναι έτσι σωστή, να μην είναι λιγοτική και να ευχαριστηθεί ο κόσμος τη σοκολάτα και όλα τα καλούδια που έχουμε κάνει, πρέπει να είναι στα 3. Εντάξει, 3, ναι. Πολύ καλή μερίδα αυτή. Κοίτα εδώ. Και συνοδευτικό είναι. Με τις φακές. Εγώ το συνοδεύω πάντοτε με ένα καπνιστό ωραίο ουίσκι. Καπνιστό ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι ένα ουίσκι με αυτό το μπράουνι θα πήγαινε. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Αυτό σημαίνει, φίλε, γαστρονομική παιδεία. Κάτι που δεν κατέχεις εσύ. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω πόσο μαστιχωτό είναι από μέσα. Το καταλαβαίνεις. Αυτό παλεύαμε να κάνουμε. Είναι σαν καθαρή σοκολάτα. Το βλέπεις. Είναι σαν βούτυρο. Είναι από τα πιο ποιοτικά μπράουνι που έχω δοκιμάσει. Και βέβαια είναι ένα μπράουνι που θα λατρέψουν και τα παιδιά και οι μεγάλοι και οι μικροί. Όποιος δοκιμάσει θα πει Παναγία μου, τι πράγμα είναι αυτό. Δεν έχω φάει τόσο συμπυκνωμένη γεύση σοκολάτας μαζεμένη σε μία μπουκιά. Και ήρθε η ώρα να ρίξω από πάνω. Καλά, είναι υπερβολή, γιατί εγώ θέλω να δοκιμάσω λίγο μόνο του. Η αλήθεια είναι, περιμένετε λίγο πριν βάλω τη σοκολάτα και το αμύγδαλο. Λίγο να κόψω εδώ πέρα να δοκιμάσω, γιατί νομίζω ότι. Καλό. Αυτό το μπράουνι. Ρε φίλε, είναι τόσο πολύπλοκη η γεύση, όντως σου βγάζει ακόμα και ξηρούς καρπούς. Δηλαδή, η σοκολάτα γάλακτος έχει ψηθεί, έγινε τέλεια. Σου βγάει και σοκολάτα, και σοκολάτα γάλακτος και λίγο φουντούκι. Κατά έναν περίεργο τρόπο. Είναι πεντανόστιμο, Μητσάκο. Θες να δοκιμάσεις? Ναι. Πάρε τη μία γωνία. Δοκίμασε. Δοκίμασε. Για πες. Δεν θέλω να το δαγκώσεις και να το καταπιείς. Θέλω να το δαγκώσεις και να το επεξεργαστείς. Πρέπει να αφήσεις να λιώσει. Μπράβο. Γιατί αυτό το μπράουνι καθώς το τρως λιώνει. Ενώ τα υπόλοιπα κέικ δεν λιώνουν. Είναι κέικ, έχει αλεύρι περισσότερο. Εδώ πέρα, επειδή έχει πάρα πολύ ποσότητα σοκολάτα, όντως άμα τα αφήνεις στο στόμα, λιώνει, αγκαλιάζει όλο τον ουρανίσκο σου και σου δίνει συνεχόμενη γεύση. Είναι φανταστικό αυτό που συμβαίνει, Μπελέση. Να ρίξω λίγη γαλακτός από πάνω. Ναι. Α, ρίξω, γιατί καταλαβαίνω ότι θέλετε. Όχι πως θα φαίνεται, γιατί έχουν ακριβώς το ίδιο χρώμα. Αλλά καταλαβαίνω ότι θέλετε και το υγρό στοιχείο της σοκολάτας από πάνω. Οπότε θα σας το δώσω, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει η λιωμένη σοκολάτα. Οπότε βάζω από πάνω και λίγη κουβερτούρα γάλακτος λιωμένη. Πω, πω, πω. Η διατροφολόγος μας θα μας δείρει για αυτό που κάναμε, αλλά δεν πειράζει. Θα της πούμε της διατροφολόγου ότι κοίταξε να δεις, ο κόσμος το θέλε. Ο κόσμος θα το πάρει. Και κοίταξε εδώ. Τέλειο. Να βάλω ένα κομμάτι εδώ να σερβίρω. Ένα ή δύο. Όπως σας είπα, η μερίδα εδώ πέρα είναι ένα κομμάτι. Φανταστικό. Κυρίες και κύριοι, το τέλειο γλυκό. Για τα brownies με σοκολάτα γάλακτος, σε Ben Marie βάζουμε την κουβερτούρα και το βούτυρο σε κυβάκια και ανακατεύουμε με μία Marie's μέχρι να λιώσει η σοκολάτα. Σε bowl σπάμε τα αυγά και προσθέτουμε τη ζάχαρη, το αλάτι, το εκχύλισμα βανίλιας και ανακατεύουμε με σύρμα χυρός μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Αφαιρούμε τον bowl από τη φωτιά, ρίχνουμε το μείγμα με την κουβερτούρα και το βούτυρο και ανακατεύουμε καλά. Με μία σίτα κοσκινίζουμε το αλεύρι και το κακάο, τα ρίχνουμε στο μπολ και ανακατεύουμε. Σε βουτυροκακαωμένη φόρμα με λαδόκολλα, μεταφέρουμε το μείγμα. Βάζουμε στον φούρνο, ψήνουμε, αφαιρούμε, αφήνουμε να κρυώσει, το κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε με λιωμένη κουβερτούρα γάλακτος και αμύγδαλο φιλέ καβουρδισμένο.